Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Αμετάβλητη παρέμεινε η κατάσταση στην κορυφή της βαθμολογίας μετά τη χθεσινή 16η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α1 εθνικής κατηγορίας. Και οι τέσσερις νίκησαν, και έτσι γίνεται ακόμα πιο φανερό ποιες ομάδες θα συμμετάσχουν στο Final Four του ελληνικού πρωταθλήματος. Να πάρουμε όμως τα παιχνίδια με τη σειρά από χθες. Ο Πανιώνιος πέτυχε την νίκη της ημέρας από πλευράς βαθμολογικού ενδιαφέροντος, κερδίζοντας δύσκολα το Περιστέρι με 193. Το παιχνίδι έγινε στο γήπεδο του Μήλωνα, αφού στο στάδιο Ιωνίας και Φιλίας διεξάγεται το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου. Το ρεπορτάζ έχει ετοιμάσει ο Νίκος Παπαδογιάννης. Είτε το πιστεύετε είτε όχι, τα μαλακά γαλάθια του γηπέδου του Μήλωνα ήταν αυτά που έδωσαν στον Πανιώνιο την πολύτιμη νίκη επί του Περιστερίου. Νομίζετε ότι θα πετύχαινε ποτέ ο Πρέτρακ Μπέναντς 27 πόντους, παίζοντας μάλιστα τραυματίας στο κρύο και συνήθως άδειο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας? Να, η απάντηση από τα χείλη του ίδιου του Μπέγκο. Αυτό το είπε, εδώ είναι πολύ καλό. Λέω καλάθια και Στεφάνη. Και εμάς, για μένα πρώτος είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ειρήνης και Φιλίας, εκεί που παίζουμε μεγάλο ύπεδο, δεν είναι τόσο καλό. Και εγώ εδώ πιστεύω κάτι σουτ να βάλω καλάθι. Εκεί όχι. Οπωσδήποτε η συμμετοχή του Μπέναντς ήταν αποφασιστική, καθοριστική θα έλεγα, γιατί στο πρώτο ημίχρονο με την είσοδο του Μπέναντς αλλίωσε τα σχέδιά μας έβαλε 3-4 καθοριστικά τρίποντα και νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντικό. Ο Πανιούνιος κέρδισε λοιπόν 193 το Περιστέρι, παίζοντας για 40 σχεδόν λεπτά με 4 παίκτες πάνω από 2 μέτρα, μια νίκη που το ξανάφερε σε θέση ισχύως έναντι τόσο του Περιστερίου όσο και των άλλων ομάδων που τον καταδιώκουν. Δεν ήταν μια εύκολη νίκη. Το Περιστέρι μπορεί να έχανε με διαφορά 10 πόντων στο ημίχρονο, 58-48, αλλά στην επανάληψη βρήκε τα rebound που του έλειπαν, ανέκαμψε και προηγήθηκε 68-69 στο 28, με τον Κασουρίδη να περιορίζει τον ασταμάτητο στο πρώτο μέρος Φάνη Χριστοδούλου και τον Ρόμπινσον να κυνηγάει παντού τον Μπέναντσεκ. Μέχρι το 35 η μάχη γινόταν πόντο-πόντο, αλλά ένα foul goal του Φάνη έδωσε το σύνθημα για ένα σερί 11-2 που έφερε τον Πανιώνιο μπροστά 92-81. Το Περιστέρι μείωσε ξανά στους 4 πόντους, 93-89, άρα το αυστηρό εσκεμμένο φάουλ που σφυρίχθηκε 68 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη στο Ρόμπινσον έκρινε οριστικά το παιχνίδι. Ωραίο παιχνίδι, με πολλά καρφώματα, κοψίματα, με ωραίες φάσεις. Για μένα πρώτος παίκτης ήταν Φάνης στο Περιστέρι. Στο πρώτο ημίχρονο πολλά προβλήματα ήταν με Τσακόπουλο, στο δεύτερο ημίχρονο με Ρόμπινσον. Φοβήθηκα πολύ από το Κορονιό. Τα τελευταία 5 λεπτά, επειδή ξέρω ότι μπορούν να αλλαγεί παιχνίδι με σουτ με τρίποντα από μακριά, και έβαλα Φάνη να τον μαρκάρει. Πιστεύω ότι Φάνη έκανε αυτή τη δουλειά πάρα πολύ καλά. Ο Φάνης Χριστοδούλου έκανε πραγματικά ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της καριέρας του με 29 πόντους, 12 στα 17 σουτ, 15 rebound, 6 assist, 3 κλεψίματα και αποτελεσματική άμυνα στο Κορονιό στο τελευταίο δεκάλεπτο. Ο ίδιος παραδέχεται ότι οι πρόσκαιριες του μετακόμιση στο ακατάλληλο από κάθε πλευρά γήπεδο του Μήλωνα μόνο καλό έκανε στον Πανιώνιο. Κάνουμε καλές εμφανίσεις σε αυτό το γήπεδο. Ο παλιά που θυμάμαι. Ήταν πιο ζεστός ο κόσμος σήμερα γιατί ήταν και κλειστό το γήπεδο. Γέμισε το γήπεδο και ήταν νομίζω πιο καλός, πώς το λένε, πιο ενθουσιώδης και έπαιξαν εμείς καλύτερα. Τελικά μήπως το ότι πήγα στο Ρήνης και Φιλίας ήταν λάθος, μήπως έπρεπε να μείνει στη Νέα Σμηνή σε κάποιο μικρότερο γήπεδο Πανιώνιος? Δεν νομίζω. Πιστεύω ότι δεν κάναμε την ανάλογη πορεία ώστε να έρθει ο κόσμος στο γήπεδο. Αλλά όσο την και να έρθει σε αυτό το γήπεδο είναι τεράστιο και δεν γεμίζει, έτσι κι αλλιώς. Ο Κορονιός ήταν ο πρώτος σκόρερ του Περιστερίου με 24 πόντους, αλλά δεν έδωσε λύσεις με τα γνωστά περιφερειακά σουτ αφού είχε 0 στα 5 τρίποντα. Απόν ουσιαστικά και ο Μιλωνάς, που έπαιξε λιγότερο από ένα λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο πριν αποβληθεί με 5 φάουλ. 24 πόντους πέτυχε και ο Ρόμπινσον με απροσδόκητα μεγάλη ευστοχία στις βολές μάλιστα, 11 στις 12. Ο Τσακόπουλος πέτυχε 16 πόντους και πήρε 11 rebound, ενώ ο Κασουρίδης έβαλε 17. Για το δε Πανιώνιο, εκτός των Φάνη και Μπέναντσεκ, καλή απόδοση είχε και ο Χάτσον με 24 πόντους και 12 rebound. Όσο για το μέλλον, η διαφορά στα συναισθήματα ήταν φανερή. Έχουμε πλέον πιστέψει ότι μετά την αποχή η ομάδα μου έκανε καθοριστικές ήττες. Πλέον από και πέρα τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Συνέχεια τρέχαμε για να καλύπτουμε τις ήττες που κάναμε στη φάση αυτή και μάλιστα από ανταγωνίσιμες ομάδες. Εγώ είπα πριν 3 μήνες ότι είμαστε σίγουρα τετράδα. Εγώ ξέρω ότι λέω Πανιώνιος είναι στην τετράδα.